Πρώτον, τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ος κύκλος χρηματοδότησης της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο. Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για έναν αυτοαπασχολούμενο και θα φτάνουν ως τις 100.000 ευρώ. Δεύτερον, η απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους 3 πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020. Ενώ όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60. Αν μάλιστα η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρχει έκπτωση 15%. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης μετατρέπεται σε απευθείας επιχορήγηση. Με άλλα λόγια, σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Τρίτον, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας, οι κλάδοι που πλήττονται θα ανακουφιστούν με ένα ακόμα μέτρο. Η πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρος των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Και η συγκεκριμένη θα πάρει τη μορφή πιστωτικού για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με σκοπό οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν μετά την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. Τέταρτον, το πρόγραμμα Γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επιδοτώντας για πρώτη επίσης φορά εκτός από τους τόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια, η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς. Ενώ στα κόκκινα δάνεια θα αγγίζει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθούνται οι πιο αδύναμοι. Τέλος, τις επιλογές αυτές πλαισιώνουν δύο ακόμα πρωτοβουλίες. Όπως συμβαίνει και ως τώρα, οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Μαρτίου, όσων πλήττονται, θα μεταφερθούν στο τέλος της περίοδου ρύθμισης. Ενώ διατηρείται και αυτόν τον μήνα η πλήρης απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα.